Αυτό που έπαθα εγώ δεν θέλω να το πάθει κανένα άλλο κορίτσι. Δεν θα κάνω πίσω. Τη φράση αυτή έλεγε και ξανάλεγε στον δικηγόρο τη Θανάση Γιώγα η 24χρονη κοπέλα, η οποία καταγγέλει πω έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού μετά από πρωτοχρονιάτικο πάρτι σε σουήτα ξενοδοχείου τη Θεσσαλονίκη. Πήγε λοιπόν στην αστυνομία, κατήγγειλε το περιστατικό χωρί να γνωρίζει ονόματα. Λόγω δεν μπορούσα ούτε καν το αυτοκίνητό μου να εντοπίσω. Έτσι αποφάσισα να κλείσω ένα δωμάτιο και να κοιμηθώ στο ξενοδοχείο. Ανεβαίνοντα το δωμάτιό μου, συνάντησα το διάδρομο τρει άνδρε που ήταν στο πάρτι. Αυτοί, επειδή ήμουν σε άσχημη κατάσταση, με κάλεσαν στο δωμάτιό του, λέγοντα ότι είναι καλύτερο. Το δωμάτιο ανήκε στον συγκεκριμένο 27χρονο και ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον αυτού. Ξύπνησα το πρωί λίγο πριν τι 11 και βρισκόμουν σε ένα δωμάτιο που δεν γνώριζα. Είχε πεταμένα ανδρικά ρούχα και μια βαλίτσα, ενώ πάνω στο τραπέζι είδα ένα χάπι ανδρική διέγερση. Το φόρεμά μου ήταν σηκωμένο και δεν φορούσα εσόρουχο. Η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά τη όπω αυτό ε, εμπίπτει στι αρμοδιότητέ τη με βάση του νόμου και τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μα. Έχει ξεκινήσει η αγγελική έρευνα για την εξάρθρωση κυκλώματο μαστροπία και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ξεκαθαρίζεται ωστόσο πω οι 24χρονοί δεν ανήκε στι κοπέλε που είχαν μπει στο κύκλωμα. Την ίδια ώρα τον γύρο του διαδικτύου κάνουν αναρτήσει με ονόματα ατόμων που υποδεικνύονται ω ύποπτοι με τι διαψεύσει να ακολουθούν η μία την άλλη. Σε λογαριασμό επιχειρηματία ανέβηκε ανάρτηση στην οποία παραδεχόταν την εμπλοκή του στην υπόθεση και ζητούσε συγγνώμη. Λίγα 24 ώρα όμω αργότερα κατήγγειλε πω η ανάρτηση δεν έγινε από τον ίδιο. Η συγκεκριμένη δημοσίευση δεν πραγματοποιήθηκε από εμένα, αλλά από το πρόσωπο το οποίο έχω ήδη μηνύσει για αρπαγή, απειλή, παράνομη βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση. Η επιχείρηση, το όνομα τη οποία επίση είναι πλάκη, πήρε θέση για την υπόθεση. Η επιχείρηση δεν έχει ουδέμια σχέση με το αναφερόμενο περιστατικό. Με τον εργαζόμενο, ο οποίο φέρεται να συμμετείχε στο συγκεκριμένο περιστατικό, έχει ήδη διακοπεί η συνεργασία μα. Ενώ και τρίτο άτομο, το οποίο φέρεται να είχε σχέση με την υπόθεση, έκανε δημόσια διάψευση. Οι στάσει ζωή και οι αρχέ μου δεν θα μου επέτρεπαν ποτέ να διανοηθώ κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Ήδη έχω προβεί σε μήνυση συγκεκριμένου προσώπου που χρησιμοποιεί το όνομά μου. Αφαίρετα και συκοφαντικά. Έπειτα από την καταγγελία του θύματο, οι αρχέ συνέλευαν έναν 27χρονο, ο οποίο απολογήθηκε σε εισαγγελία και ανακριτή, του ασκήθηκε δίωξη για προσβολή τη γενετήσια αξιοπρέπεια χωρί τη συνένεση του θύματο και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.